Είμαστε εδώ πέρα στο ταξίδι μαζί με κάποιους μέτοχους και με την ΖΗ, με τα ασικά μέλη της εταιρείας. Επισκεφτήκαν την περιοχή. Χαίρεται πάρα πολύ που προχωράει επιτέλους μέσα στα τελικά στάδια. Και ήθελα να επισκεφτώ την περιοχή που θα γίνει το project. Εδώ με τον κύριο Δήμαρχο συζητήσανε για την θετική υποστήριξη που είχαν από την τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια από τους πολίτες εδώ πέρα της Ιτίας. Επίσης, συζητάνε ότι θα είμαστε στο τελικό στάδιο και επίσης θα φέρει αυτό το project πολλές θέσεις εργασίας πλέον εδώ πέρα στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουν να γίνονται επενδύσεις τουριστικές στην Ελλάδα και να γίνεται όλο πράγμα στην Τουρκία, όπως στην Τουρκία, παράδειγμα. In addition to bringing new tourists, στόχος τους είναι να φέρουν τουρισμό στην περιοχή για όλο τον χρόνο και όχι μόνο για εποχιακά, ας πούμε, κάποιους μήνες όπως we are happy. Είμαστε χαρούμενοι που το πολιτικό κλίμα είναι θετικό πάνω στις επενδύσεις, τις μεγάλες επενδύσεις εδώ πέρα στην περιοχή. We believe that we are towards the end of this process. Είμαστε χαρούμενοι που σύντομα θα είμαστε στο τελικό στάδιο της επενδύσεως. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της εταιρείας, η οποία πρόκειται να κάνει την επένδυση στην μοναστηριακή περιουσία του Τοπλού, στην περιουσία που ανήκει στο Ίδρυμα Παναγία Κρουτηριανή πλέον. Είχαμε μια συζήτηση πάνω στην πορεία της όλης επένδυσης, τα στάδια τα οποία θα πρέπει να περάσει όλος αυτός ο σχεδιασμός για να υλοποιηθεί επιτέλους αυτή η επενδυτική προσπάθεια. Ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς μπορεί η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια, τι πρέπει να κάνουν αυτοί από τη μεριά τους και νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία πλέον της ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει ξεκινήσει, να θυμίσω, πριν 20 χρόνια. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, στηρίζουμε τέτοιες ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες υπακούν στη λογική της προστασίας του περιβάλλοντος και της διάσης στο κοινωνικό σύνολο του οικονομικού ωφέλους από τέτοιες επενδύσεις. Νομίζω ότι συμφωνούν και οι εκπρόσωποι της εταιρείας πάνω σε αυτό και συμφωνήσαμε επίσης ότι και στη συνέχεια θα είμαστε σε συνεχή επαφή για να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι που αφορά την προετοιμασία και στη συνέχεια υλοποίηση αυτού του project. Νομίζω ότι με βάση το νέο σχεδιασμό τα πράγματα πάνε καλά. Νομίζω ότι οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρχαν έχουν σχεδόν μηδενιστεί και πιστεύω ότι όλα θα πάνε από τώρα και έπειτα με μια επιτάχυνση, βέβαια λαμβάνοντας υπόψη και τα ελληνικά δεδομένα, και ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα χαρούμε για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς όμως, μια που συζητάμε σήμερα για την συγκεκριμένη επένδυση, ξεκαθαρίζουμε και πάλι ότι στηρίζουμε την επένδυση και θα βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας στην υλοποίησή της. Κύριε Δήμαρχε, θα γίνει κάποια παρουσίαση του project στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είχατε ζητήσει στο παρελθόν? Ναι. Και παραμένει αυτό το αίτημα με την έναρξη της νέας δημοτικής περίοδου, που νομίζω ότι είναι και η πλέον κατάλληλη περίοδος, θα ζητήσουμε να παρουσιαστεί το συγκεκριμένο project.